Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο για τη βοήθειά του, γιατί χωρίς την τοπική αρχή τίποτα δεν θα μπορούσε να κινηθεί και να από την σύλληψη της ιδέας μέχρι την υλοποίησή της να ολοκληρωθεί. Σας είπα και προσωπικά ότι για μένα δύο πράγματα προέχουν. Είναι η υγεία, αρχικά όλων μας, και δεύτερον η εκπαίδευση των παιδιών μας. Και αυτό εδώ είναι αληθινή εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Σε ευχαριστώ. Και μιας και απευθυνόμαστε στα παιδιά, θα σου θυμίσω και το τρίτο που μου είπες στην πρώτη κουβέντα που κάναμε, που είναι ο σεβασμός. Σίγουρα. Άρα λοιπόν, να έχουμε υγεία, να έχετε υγεία, να εκπαιδεύεστε συνεχώς όπως κάνετε και τώρα. Το πιο φυσιολογικό θα ήταν να βρίσκεστε σε μια ωραία παραλία, να απολαμβάνετε κι εσείς τον ήλιο και την θάλασσα όπως κάνουν οι περισσότεροι συνομιλικοί σας, αλλά βρίσκεστε εδώ και βρίσκεστε κοντά σε θρύλους του παγκόσμιου μπάσκετ, αλλά και σε ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την επιστημονική διάσταση του αθλήματος, του μπάσκετ, αλλά και του αθλητισμού γενικότερα. Πλάθετε το σώμα σας. Εμένα με ενδιαφέρει όμως περισσότερο να γίνετε καλοί άνθρωποι, να κάνετε μια καλύτερη προσωπικότητα. Και αυτό που είπα πριν, ότι ο σεβασμός τελικά είναι το σημείο κλειδί στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Να σέβεστε τον φίλο, τον συμπαίκτη, τον αντίπαλο, να σέβεστε όλους με όσους συνευρίσκεστε, είτε στο σχολείο, είτε αύριο μεθαύριο, στο πανεπιστήμιο, όποιον στόχο και αν βάλετε, για να μπορέσετε να γίνετε χρήσιμοι και καλοί πολίτες. Θέλω να ευχηθώ στον καθένα από εσάς καλή επιτυχία, επίτευξη των στόχων που ο καθένας από εσάς έχετε βάλει, και να πω ότι είμαι υπερήφανος γιατί εδώ στην ΚΟ η δουλειά που γίνεται στο κομμάτι του αθλητισμού και ειδικότερα μιας και βρισκόμαστε εδώ στο κομμάτι του μπάσκετ, είναι μια δουλειά και αξιοπρόσεκτη και αξιοθαύμαστη. Νομίζω ότι υπάρχει να προδιαγράφεται ένα λαμπρό μέλλον για τα νέα παιδιά. Και βέβαια σε εμάς απομένει στην τοπική αυτοδιοίκηση δηλαδή να δημιουργήσουμε τις υποδομές αυτές που θα στεγάσουν τα αθλητικά τους όνειρα. Αυτό και αν με ρωτήσετε εάν είμαι ευχαριστημένος από αυτές τις υποδομές, θα έλεγα όχι, δεν είμαι. Ξέρετε, σε αυτό εδώ τον χώρο που βρισκόμαστε το 1982, ένας άνθρωπος συγγενής που φέρει το ίδιο όνομα με εμένα, αξιοποιώντας την θέση του στην κεντρική διοίκηση τότε, έκανε αυτό το κλειστό. Αυτό το κλειστό ήταν να γίνει κάπου αλλού. Και επειδή δεν ήταν έτοιμη τότε, μια άλλη περιοχή στην Ηπειρωτική Ελλάδα, μεταφέρθηκε και έγινε εδώ. Και το κέρδισε η τοπική κοινωνία και αναπτύχθηκε λοιπόν ο αθλητισμός. Αλλά από τότε έχουν περάσει 40 χρόνια. Έχουμε δημιουργήσει ενδιάμεσα και άλλες υποδομές. Αλλά δεν έχουμε ακόμα την πολυτέλεια να διαθέτουμε ένα δεύτερο κλειστό, εφάμιλο και πιο σύγχρονο. Άρα λοιπόν σε εμάς απομένει η ευθύνη να το υλοποιήσουμε και όλα τα γήπεδα τα υπόλοιπα, τα ανοιχτά, να τα κάνουμε πιο σύγχρονα και πιο ασφαλή. Γιατί και η ασφάλεια είναι μια κρίσιμη παράμετρος σε ό,τι αφορά την ύπαρξη και την λειτουργία των δραστηριότητα των αθλητών μέσα σε αυτά. Θερμά συγχαρητήρια στον Κώστα το Χαρίση, που είναι ψηλός. Εδώ. Έλα ψηλέ. Έλα κοντά. Και νομίζω ότι και το πέρασμα και η παρακαταθήκη του Κώστα του Χαρίση από το νησί μας αρχίσει και αφήνει το δικό της αποτύπωμα, το δικό σου αποτύπωμα λοιπόν. Μακάρι λοιπόν, να βάλαμε σε ευχαριστούμε τον κύριο Γαλάνη, να είστε καλά, εδώ το φίλο μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και την επόμενη φορά θα έρθετε και με σορτσάκι. Βέβαια. Λοιπόν, να παίξουμε, να ρίξουμε και ένα καλάθι. Λοιπόν, θα σας πω τώρα κάτι. Δεν ξέρω τώρα, ακούει ο Νόρις και δεν καταλαβαίνει. Όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου, ήμουν κοντούλης. 1,44 ήμουνα τότε. Έφυγα από το δημοτικό στο γυμνάσιο, 1,44. Και έμενα στο Ασφενδιού, σε ένα χωριό, το ξέρετε, το Ζιπάρι. Κατέβαινα λοιπόν κάθε πρωί με το λεωφορείο, είχα αγοράσει και μία μπάλα μπάσκετ και κατάφερα στο σχολικό πρωτάθλημα να είμαι μέσα στην πεντάδα του τμήματος. Παίζουμε λοιπόν τελικό Α3 με Α2. Εσύ είσαι ο Βασιλάκης. Παίζουμε τελικό Α3 με Α2. Πρώτο ημίχρονο 0-0. Ούτε ποδόσφαιρο να είναι. Δεν φτάναμε να πετάξουμε την μπάλα στο καλάθι. Δεύτερο ημίχρονο τελικός 3-2.
Ήμασταν όλοι κοντούλιδες και δεν μπορούσαμε να βάλουμε. Αλλά ήταν τότε που πρώτη φορά πιάναμε και την μπάλα στα χέρια μας, ενώ τώρα τα παιδιά είναι πολύ πιο εξελιγμένα. Λοιπόν, έτσι για να φέρουμε μνήμες και για να δείτε τελικά πώς γράφεται η ιστορία και πώς τα πράγματα σήμερα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ λόγω, παιδιά. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το United Basketball Cup, μια πρωτοβουλία θα έλεγα του Κώστα το Χαρίση με την συνεργασία και των ομάδων του νησιού. Κώστα, ευχαριστημένος από την όλη διοργάνωση. Ναι, είμαστε ευχαριστημένοι. Η διοργάνωση κύλησε πάρα πολύ καλά. Θα θέλαμε να έχουμε πολύ περισσότερα παιδιά. Ίσως είναι η πρώτη φορά και κάνουμε υπομονή ίσως για μια επόμενη. Με την ευκαιρία να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά όλους τους χορηγούς μας και ιδιαίτερα τον Μανώλη τον Χριστοδουλίδη με τα ξενοδοχεία. Κάλυψε όλες τις διαμονές και αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει την επόμενη χρονιά με αυτούς ή με άλλους προπονητές, να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα διαχρονικά θα μπορεί να πηγαίνει μέσα στα καλοκαίρια μας. Τελειώνοντας σήμερα και με την εμπειρία σου και ξέροντας και τα περισσότερα παιδιά από αυτά που ήταν εδώ σήμερα, τι θα έλεγες ότι κατάφεραν, ότι κέρδισαν από αυτές τις ημέρες εδώ με τις προπονήσεις που έγιναν τους προπονητές? Σίγουρα έχουν κερδίσει πέρα από το κομμάτι το αθλητικό, το προπονητικό, που σίγουρα έχουν πάρει καινούργιες πληροφορίες. Έχουν κερδίσει στο να βρίσκονται κοντά σε πολύ μεγάλες προσωπικότητες του μπάσκετ και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή. Να πάρουν πληροφορίες που δυστυχώς στην Go δεν μπορούν να τις πάρουν καθημερινά. Να πάρουν πληροφορίες από καινούργιους προπονητές, Έλληνες, οι οποίοι φέρανε πράγματα από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, μπασκετικά, που δεν τα αντιμετωπίζουν καθημερινά τα παιδιά. Όχι ότι οι προπονητές του νησιού δεν τα γνωρίζουν ή ίσως να μην έχουν το χρόνο, ίσως αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στις προπονήσεις τις ομαδικές και λιγότερο στα ατομικά στοιχεία. Και έτσι είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν πολλαπλά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Επίσης, συγγνώμη να μην το. Είχαν την ευκαιρία να κάνουν προπόνηση όλα τα παιδιά μαζί που βρίσκονται σε διαφορετικές ομάδες και έτσι να έχουν διαφορετικούς αντιπάλους από αυτούς που έχουν καθημερινά στην προπόνηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για αυτές τις ηλικίες.